Σπυρός Πετρουλάκης είναι ο άνθρωπος που έμαθε σε όλη την Ελλάδα τι σημαίνει σασμός. Το βιβλίο του έγινε τηλεοπτική σειρά, ίσως η πιο επιτυχημένη για τη φετινή σεζόν, και έδωσε την ευκαιρία στην κουλτούρα της Κρήτης να αναδείξει μια πτυχή που η υπόλοιπη Ελλάδα αγνοεί. Αν η βεντέτα είναι ένα στοιχείο που συνδέεται με τους κριτικούς, ο σασμός είναι η προσπάθεια, ο τρόπος των κριτικών να αποφύγουν μια αιματηρή διαμάχη. Είναι έννοια ιερή και έχει τις ρίζες της αιώνες πίσω. Γι' αυτό ήθελε περισσότερο από όλα να μιλήσει ο Σπύρος μέσα από το βιβλίο του, και αυτό είναι που θέλει να μείνει στο κοινό που παρακολουθεί και το σίριαλ. Ο σασμός ήταν το κίνητρο. Ο σασμός, τον οποίο σαν έννοια δεν τον ήξερε κανένας, σαν λέξη δεν τον ήξερε κανένας, σαν έννοια τον ήξεραν πολύ λίγοι. Γιατί όλοι λέγανε ότι έχει ανοίξει μια βεντέτα. Δεν ξέραν τι χρειάζεται για να κλείσει ή να μην ξεκινήσει καν η βεντέτα. Πώς να φτιάξουμε τα πράγματα ώστε να μην πάει παρακάτω, να μην ανοίξουμε οικογενειακά, να μην έχουμε τραγικά γεγονότα, να μην έχουμε καταστάσεις οποίες κανένας δεν θέλει. Εγώ αυτή που θέλω είναι να πρωταγωνιστήσει σαν έννοια ο σασμός. Να κάνουμε πρώτα σασμό με εμάς, με τον εαυτό μας, με τους άλλους, και κατόπιν θα έρθει και το τηλεοπτικό, θα έρθει και η χαρά, ας πούμε, της τηλεθέασης και της ανάγνωσης του σασμού. Θεωρείς ότι είναι εύκολο να τα βρούμε, φτιάξουμε, να κάνουμε σασμό με τον εαυτό μας? Όχι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σασμό με τον εαυτό μας. Και πρώτος εγώ. Αλήθεια το λες αυτό? Ναι. Νομίζω ότι τα έχεις βάλει πολλές φορές με τον εαυτό σου και ναι. Μου φαίνεσαι και λίγο νικητής. Ξέρεις τι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο άνθρωπος πρέπει να τα βάζει με τον εαυτό του. Και όταν νικάει, πρέπει να το πανηγυρίζει. Μια νίκη μου ήταν και αυτό το βιβλίο και το σίριαλ που βλέπουμε τώρα. Δεν το παίρνω σαν προσωπική νίκη. Προσωπική νίκη μπορώ να πω ότι ήταν η αγάπη που έδειξε το κοινό στο βιβλίο. Στη ζωή σου έχεις εντοπίσει ανθρώπους που έχουν κάνει σασμό σε σένα, που σε έχουν βοηθήσει να γίνει ο σασμός, είτε με τον εαυτό σου, εδώ νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, είτε σε άλλες δύσκολες καταστάσεις, ναι, που έπρεπε να διαχειριστείς? Ναι. Η σύντροφός μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου μου έδωσε ένα χέρι για να κρατηθώ και να ανέβω κάποια σκαλοπάτια που ίσως να μην είχα τη δύναμη. Χαίρομαι που υπήρξε αυτός ο άνθρωπος, που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου. Ένα και πάμε! Για τον Σπύρο η μεγαλύτερη επιτυχία της τηλεοπτικής μεταφοράς του σασμού είναι το γεγονός ότι δίνει δουλειά σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ίδιος απολαμβάνει την επιτυχία της σειράς που δίνει όθηση στο βιβλίο και το αντιλαμβάνεται ως μια πολύ καλή ευκαιρία η τηλεόραση να συναντήσει τη λογοτεχνία. Εσύ πώς το βλέπεις το σίριαλ? Εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στην τηλεόραση, 9 παρά 1, ανοίγει η τηλεόραση, έχουν πάει τα παιδιά για ύπνο, θα τακτοποιηθεί οι ίδιες. Και ξεκινάμε και το λέω το κινητό στο αθόρυβο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αφινόμαστε σε αυτό. Ναι. Εσύ πώς το παρακολουθείς, τόσο χαλαρά και άνετα όσο εμείς, ή με μια άλλη ματιά? Όχι τόσο χαλαρά. Είμαι δεν ξέρεις τι χάνεις, Σπύρο. Είμαι με το δάχτυλο έτσι. Αυτό δεν θα το έκανα έτσι. Εκείνο δεν θα το έκανα έτσι. Γιατί το βλέπω εκτός από δημιουργός, το βλέπω και με τη ματιά του κριτικού. Μάλιστα. Αυτοί που γράφουν το σενάριο, ο σεναριογράφος μας, ο Βασίλης Πηλιόπουλος, δεν είναι κριτικός. Οπότε η ματιά του είναι πιο ουδέτερη. Πιάνω τον εαυτό μου, λέω, αυτό δεν θα το έκανε ποτέ ο Ματιός. Μάλιστα. Γιατί, ναι, ωστόσο, είναι και αυτό εγωιτεύει και τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δεν είναι όλοι κριτικοί, ούτε ξέρουν, ούτε μπορούν να φανταστούν πόση ένταση μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίζει ένα μαντολίνο και να τραγουδάει γλυκά μια μαντινάδα και την ίδια στιγμή μπορεί να παίξει μια μπαλωτέα, ας πούμε, για να τρομάξει κάποιον. Οι ήρωες, όπως τους βλέπουμε είτε στο βιβλίο είτε στο σίριαλ, θεωρείς ότι έχουν και μία δόση υπερβολής στο πώς αποδίδουν το στοιχείο του κριτικού και την ιδιοσυγκρασία μας? Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα και από πάρα πολλούς ότι η τηλεόραση την χρειάζεται την υπερβολή. Ναι, τη χρειάζεται. Τη θέλει. Και ο τηλεθεατής την θέλει την υπερβολή,
γιατί ξέρεις τι, φέρνει τον εαυτό του απέναντι στον ήρωα και λέει εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Ας είναι και πάρα πολύ υπερβολικό αυτό που θα συμβεί. Έχω δει ανθρώπους που ταυτίζονται και μερικές φορές πάω να ταυτιστώ κι εγώ, αλλά λέω όπα, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ είμαι ο συγγραφέας. Πες μου, πραγματικά, αν περίμενες όταν σου πρωτοέγινε η κουβέντα ότι κύριε Πετρουλάκη, είμαστε από τον Α και σκεφτόμαστε, μας αρέσει το βιβλίο σου και θέλουμε να το κάνουμε σύριαλ. Από εκείνη την στιγμή, μπορούσες να φανταστείς ότι θα έχεις ένα τέτοιο cast, ότι θα έχει η ιστορία σου, οι ήρωες σου θα ενσαρκωθούν από αυτούς τους ηθοποιούς, που είναι ένας και ένας. Ναι. Ήταν η αγωνία μου στο ποιοι θα παίξουν για να δω τι ποιότητα θα έχει το έργο. Είχες βάλει κάποια, είχες ασκήσει κάποια βέτο. Είχα προτείνει κάποιους, όχι βέτο δεν μπορούσα να... Σε ειρηνικό σάμπρος. Αλλά ναι. Αυτοί που πρότεινες μπήκαν στο σταμάτα. Δύο από αυτούς ναι. Γιατί ήταν και οι συγκυρίες που βοήθησαν. Η Μαρία Τζοπανάκη, η οποία ζούσε στην Αμερική και όταν με ρώτησε ο σκηνοθέτης ποια θα μπορούσε να παίξει τη μάνα του Μαθιού και του Αστέρη, λέω τον Αστέρη θα μπορούσε να τον παίξει ο Ορφέας. Επειδή τον είχα γνωρίσει κιόλας μέσα στο σκηνοθέτη τότε. Και φυσικά η Καλλιόπη, δεν είχε όνομα ακόμα γιατί στο βιβλίο δεν έχει όνομα. Είναι η μαμά, ας πούμε, είναι η μάνα. Και φυσικά την μάνα να την παίξει η Μαρία Τζοπανάκη και όταν τη πρότειναν. Το ρόλο, φυσικά τρελάθηκε από τη χαρά της και είπε αμέσως ναι, γιατί εγώ θα παίξω αυτή τη γυναίκα, ακόμα κι ας είναι αντίθετος ρόλος με αυτό που είμαι. Μια παράλληλη καριέρα με το βιβλίο και την τηλεοπτική σειρά κάνουν και τα τραγούδια του σύριαλ. Ο Νίκος Τερζής που έχει γράψει καταπληκτικές μουσικές. Φέρνω στην ομάδα τον Γιάννη Κότσιρα και αρχίζει και γράφει στίχους εξαιρετικούς. Εξαιρετικούς. Και με μια ερμηνεία που δίνει προστιθέμενη αξία σε όλα. Ακριβώς. Τραγουδάει το πρώτο τραγούδι του Σασμού. Κατόπιν γράφει στίχους για το τραγούδι του Μπάση, που γίνεται πάλι ένας πανικός με αυτό το λαϊκό τραγούδι. Και δεν περνάνε 20 μέρες. Μας έχει γράψει άλλο ένα τραγούδι για τον Βασίλη Σκουλά. Τα αντίθετα που τραγουδάει ο Βασίλης Σκουλάς και τρελαίνει τον κόσμο. Ναι. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι όλη η Αθήνα, όλα τα ραδιόφωνα στην Αθήνα παίζουν κριτική μουσική. Τον Σπύρο τον γνώρισα σαν συγγραφέα μέσα από το Σασμό, όταν πρωτοεκδόθηκε. Και στην πορεία ανακάλυψα και όλα τα υπόλοιπα βιβλία του, που μέσα από αυτά πάντα κατάφερνε να αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του. Δεν έγραφες πάντα βιβλία, δεν έγραφες πάντα ιστορίες. Όχι. Κάπως τα έφερε ζωή. Ναι. Και έγινε όλο αυτό. Για να γράψω... Είδες τώρα. Ένα μυθιστόρημα έπαιξε ρόλο έρωτας. Ο έρωτας ο δικός σου. Ναι, ο έρωτας ο δικός μου. Για να εντυπωσιάσω τη σύντροφό μου, μετά από προτροπή δική της βέβαια, γράψε βρε παιδί μου κάτι για μεγάλους, νομίζω ότι το έχεις και ότι θα έχει αξία, δοκίμασέ το και αν δεν πάει καλά και τι έγινε. Λοιπόν, για να την εντυπωσιάσω, βάλθηκα να σκαρώνω την ιστορία που διαβάσαμε στο παράθυρο της Νεφέλη, στο πρώτο μου μυθιστόρημα. Ο στόχος δηλαδή ήταν ο έρωτας. Δεν ήταν να γίνω συγγραφέας, δεν είχα ποτέ ούτε σχέδιο στο μυαλό μου, ούτε όνειρο, ούτε με ενδιέφερε και στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει και να συνεχίσω. Ωστόσο... Αλήθεια το λες αυτό. Έχω, σε εισαγωγικά πάλι, έχω υποχρέωση απέναντι στη δουλειά πια που έχω κάνει και στην πορεία που έχω και στον κόσμο που με διαβάζει. Κάθε φορά να καταθέτω ό,τι καλύτερο έχω, ώστε και εγώ να εξελίσσομαι, αλλά και ο κόσμος να τον κάνω να ζητάει κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα με κουράσει αυτό. Mm-hmm. Έχεις βρει ένα καινούριο κομμάτι σου μέσα σε όλο αυτό. Καταρχήν βρήκα ένα αποκούμπι. Ξεφορτώνομαι μέσα στα βιβλία μου κομμάτια της ζωής μου, της ψυχής μου, κομμάτια που με έχουν πειράξει, κομμάτια που με έχουν χαλάσει, κομμάτια που με έχουν τσακίσει. Ναι. Αλλά και κομμάτια που με έχουν κάνει να ερωτευτώ, να γελάσω, να τραγουδήσω. Ο Σπύρος λοιπόν, όπως μου είπε, είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Τον ανακαλύπτουμε μέσα στους ήρωες των βιβλίων του. Και αν κρατώ κάτι από αυτόν, είναι το αξιακό του σύστημα, που παρά τις μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, έμεινε ακλόνητο και ισχυρό. Και αναγνωρίζω τις αξίες, τιμώ τις φιλίες και τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει, τους αγαπώ δύο φορές.